η ώρα να ευλογήσω τα γένια μου. Και γιατί α, το λέω αυτό. Αμάν, ευλογισμός. Γιατί το λέω αυτό. Αφού είσαι εξαιρεσμένος, ρε Γιάννη. Δευτέρα, εγώ, παιδιά μου, τι σας είχα πει για τον Γιώργο Τολιάνγκα, ότι θα κάνει μια στροφή στην ενημέρωση και κάποιοι κάμβασαν. Ευλόγησέ τα, θα τα ευλογήσουμε και εμείς τα δικά σου τα γένια, γιατί εσύ το είπες πρώτος. Μάλιστα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας είπες ότι θα κάνει ο Γιώργος ό,τι τελικά θα κάνει και ότι θα κάνει και στροφή στην ενημέρωση. Και μπράβο σου και συγχαρητήρια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και τώρα έχω πολύ αποκλειστικό ρεπορτάζ, διότι έχω βάλει όλους τους πιούνους μου στον αντένα να δουλεύουν γι' αυτό και σας έχω ό,τι έχει γίνει ακριβώς πίσω από τις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, χθες ο Γιώργος Τολιάνγκας μαζί με την ομάδα του είχαν το κύριο ραντεβού με τον Γιάννη Τολάτσιο και μετά τις 12 το μεσημέρι πέρασαν τις βαριές πόρτες του γραφείου του και είναι πια οριστικό. Τις βαριές πόρτες του γραφείου μου αρέσουν πάρα πολύ τα λυρικά που λες. Σε παρακαλώ, παιδί μου, εντάξει, έχω και ένα detective μέσα μου. Έλα, πάμε. Λοιπόν, όπου έχει αποφασιστεί ότι θα κάνει ένα, θα μπορούσα να πω, διαφορετικό δελτίο, infotainment, το οποίο θα προβάλλεται 7 με 8 κάθε απόγευμα, θα είναι καθημερινό, δηλαδή αμέσως μετά θα ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπως καταλαβαίνετε. Το κάνει το lifestyle στο Star. Τώρα στον αντένα, 7 με 8. Όχι, όχι, μην μπερδεύεσαι. Είναι infotainment. Δηλαδή θα έχει και κοινωνικό ρεπορτάζ και κάποιο πολιτικό σχολιασμό. Γιατί ο Γιώργος Τολιάνγκας μπορεί να μας έλεγε στο Late Night ότι δεν κρίνει, αλλά θα κρίνει. Και θα είναι και ο μόνος ο οποίος θα κρίνει, διότι στην ομάδα του θέλει να έχει κάποιους αγαπημένους συνεργάτες. Ήδη ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, δεν μπορούσε βέβαια να πει τώρα όλο το ρεπορτάζ και να μας κάψει και εμάς τη δική μας τη δουλίτσα, αλλά στην ουσία είπε ότι αν ο Γιώργος Τολιάνγκας τον καλέσει θα είναι στο πλευρό του. Σε link. Και ο Γιώργος Τολιάνγκας δηλαδή τον κάλεσε. Σε link. Όχι, παιδί μου, σε link. Θα είναι μία ομάδα με τρία πρόσωπα μέσα στην εκπομπή αυτή. Βεβαίως, κεντρικός παρουσιαστής ο Γιώργος Τολιάνγκας. Θέλει να έχει δίπλα του τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και αναζητείται ακόμα ένα πρόσωπο. Τώρα, κορίτσι, αγόρι, θα φανεί στην πορεία. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η εκπομπή δουλεύεται ήδη. Έχουν ήδη πάρει δηλαδή εντολή από τον Αντένα να ξεκινήσουν να τη δουλεύουν, προκειμένου να βγει εκεί κατά τα τέλη Φλεβάρι. Και θα είναι αμέσως μετά, θα προβάλλεται από το Still Standing που τώρα είναι, κάνει η Μαρία Μπεκατόρου. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Τολιάνγκας δοκιμάζεται σε infotainment και δεν έχει καμία σχέση με το παλιό δελτίο ειδήσεων του Star. Αυτό πρέπει να το πω. Θα έχει και κάτι από showbiz, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Έχουμε πει λοιπόν θα είναι ο Δημήτρης 100%, έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και επίσης ότι ψάχνουμε και άλλους. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Επίσης, είστε μπροστά. Αν μάθω και τα νούμερα του Τζόκη.